Πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Ιωάννη Κακογιαννάκη. Είναι εφημέριος της Ενορίας Βρισσών του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Την καλησπέρα μας, πατέρα Ιωάννη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και μας φιλοξενείτε στην εκπομπή. Δική μας η χαρά. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με Ρέθυμνο, με Άγιο Βασίλειο, με Βρύσες. Όμορφο καλοκαίρι. Το δυνατού που μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όμορφο καλοκαίρι με πολλές πολιτιστικές δράσεις, σωστά. Ναι, το καταδύναμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ελπίζω να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις δικές μας και αυτών που μας τιμούν με την παρουσία τους. Για πείτε μας, τι έχετε προγραμματίσει. Συνήθως στο χωριό μας αρχίζαμε με τον Άγιο Γιάννη, μεθαύριο του Κλειδώνου, και κλείνουμε πάλι με τον Άγιο Γιάννη στις 29 Αυγούστου, ουσιαστικά αρχίζει να λύγει και το καλοκαίρι, και από τον Κλείδωνα που τιμούσαμε τα παλιότερα χρόνια και που μέχρι πρόσφατα εξαιτίας του COVID σταμάτησε αυτή η κατάσταση, ναι, και που ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσει πάλι να αναβιώνει και να αναπλάζεται στο μέτρο του δυνατού. Είναι ένα μικρό χωριό. Ωστόσο, είναι πασίγνωστο, η αλήθεια είναι. Τι κάνει τις Βρύσες και ξεχωρίζουν. Κοιτάξτε να δείτε, ενώ είναι μικρό χωριό, όπως το είπατε, είναι ένας τιμητής της παράδοσης. Και σήμερα ακόμα που τα χρόνια είναι δύσκολα, το χωριό έχει περίπου μικρομέγαλους 10 οργανωπαίκτες. Οπότε δεν είναι δύσκολο, δηλαδή, το οποιοδήποτε Σάββατο ή την οποιοδήποτε γιορτή να στηθεί έτσι ένα παρεάκι παραδοσιακό κλασικό και να με το τραγούδι, με την τσικουδιά, με το κρασί, με την ελιά, χωρίς πολλές έτσι διεργασίες, να στηθεί ένα γλεντάκι όμορφο, παραδοσιακό, με ανοιχτές καρδιές, που δένει τους ανθρώπους και τους κάνει να μένουν προσκολλημένοι στην παράδοση και να μπορούν να αναβιώνουν και να συνεχίζουν στο βαθμό του δυνατού. Είναι αυτές οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες, φαντάζομαι βράδυ παραβράδυ εκεί, έχει μπει και το καλοκαίρι, τα κάνετε αυτά, τα διοργανώνετε. Ναι, συνήθως από τα μικρά παιδιά ξεκινούν εκεί, ασκώντας την καλλιτεχνική τους, ας το πούμε έτσι, μετεξέλιξη, δημιουργούν και το κατάλληλο κλίμα για έτσι μια παρέα, για ένα κρασί, για μια κουβέντα, για μια χαρούμενη εκδήλωση κτλ. Εγώ γνωρίζω βέβαια εκεί περαστική και μη δεν γίνεται να μην καθίσουν στις Βρύσες, να μην γευθούν, έχετε και ωραίες ταβέρνες εκεί. Τώρα με το COVID λίγο τα πράγματα, μπορούμε να πούμε, καθίσαν λίγο έτσι, υστερήσανε. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσει πάλι το πράγμα να μπαίνει στο νερό στα βλάκια και να αναμορφωθούν όπως πρέπει, στο βαθμό που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, πατέρα Ιωάννη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να στηρίζετε και να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Για όποιους ενδιαφέρονται, 2 Αυγούστου εορτάζομαι τον Άγιο Στέφανο. Είναι ένα παραδοσιακό γλέντι, όπως γινόταν παλιότερα, με την όλη ομορφιά που έχει η παράδοση. Όπως επίσης το 15 Αύγουστο, την ημέρα της Παναγίας, που είναι και πολύ λίγο στο χωριού μας. Και όποιος βρεθεί θα πάρει μια, ας το πούμε έτσι, ιδέα και θα ζήσει στιγμές από το παρελθόν που δυστυχώς σήμερα αρχίζουν σιγά σιγά αυτές οι στιγμές όμορφες και χάνονται. Να είστε καλά. Σαν κάλεσμα. Να είστε καλά, πατέρα Ιωάννη, εξαιρετικός.